Τα κοινωνικά μέσα καταλαμβάνουν πλέον σημαντικό μέρος της ζωής μας. Είναι διαδικτυακές εφαρμογές οι οποίες επιτρέπουν τη δημιουργία, ανταλλαγή και διαμοιρασμό περιεχομένου στο διαδίκτυο. Με αυτές οι άνθρωποι σήμερα διασυνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν παγκόσμιες εικονικές κοινότητες. Στην ουσία, τα κοινωνικά μέσα τα αποτελούμε εμείς οι άνθρωποι που χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές πλατφόρμες, μεταφέροντας την κοινωνικότητά μας στον ψηφιακό κόσμο. Τα εργαλεία των κοινωνικών μέσων μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες. Πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου, όπως το YouTube, το Instagram, το Flickr. Αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να ανεβάσουν, να οργανώσουν και να διαμοιραστούν περιεχόμενο με άλλους χρήστες ή κοινότητες. Πλατφόρμες blogs και microblogs, όπως το Blogger και το Twitter, επιτρέπουν σε χρήστες να γράφουν άρθρα με τις απόψεις τους, ελπίζοντας ότι κάποιος θα τις διαβάσει. Πλατφόρμες που βρουν ως κοινωνικοί σελιδοδείκτες, όπως το Pinterest και το Delicious, επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν ετικέτες και να διαμοιράζονται και να κατηγοριοποιούν το περιεχόμενο web που βρίσκουν ενδιαφέρον. Πλατφόρμες online κοινοτήτων, όπως το TripAdvisor και το Yahoo Answers, επιτρέπουν σε χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες σε σχέση με κοινά τους ενδιαφέροντα μέσω διαδραστικών εργαλείων στο web. Πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook, το LinkedIn και το Google Plus, δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να δικτυώνονται και να χτίζουν κοινωνικές σχέσεις στο διαδίκτυο. Πλατφόρμες εικονικών κόσμου, με πιο διάσημο το Second Life, δημιουργούν ένα κοινωνικό περιβάλλον προσομοίωσης όπου οι χρήστες ζουν, δημιουργούν, εργάζονται, επιχειρούν σε έναν εικονικό κόσμο. Πριν δραστηριοποιηθείτε σε κάποιο κοινωνικό μέσο, πρέπει να ξέρετε αν οι πελάτες το χρησιμοποιούν. Πρέπει να ξέρετε στοιχεία της δημοφιλίας του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, το Facebook υπερτερεί σημαντικά με πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Δηλαδή, πάνω από το 50% των χρηστών του διαδικτύου σήμερα είναι ενεργοί χρήστες του Facebook. Φυσικά, η δημοφιλία κάθε μέσου διαφέρει ανά χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα πολιτιστικά και ενθογραφικά χαρακτηριστικά της. Για παράδειγμα, στην Κίνα το κυρίαρχο κοινωνικό δίκτυο είναι το QQ και στην Ρωσία το VK. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στη δημοφιλία του μέσου αναλυτική ομάδα. Για παράδειγμα, το Instagram, το ποσοστό των νέων Αμερικανών ηλικίας 18-29 ανέρχεται στο 59%, σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ενήλικων σε ηλικία 30-49 ετών. Για ποιους λόγους όμως μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει σήμερα κοινωνικά μέσα? Ας δούμε τι κάνουν οι άλλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή έρευνα, με στοιχεία του 2015, το 39% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα. Όπως θα προέβλεπε κανείς, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τη μεγαλύτερη χρήση. Χωρίς να υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιριών, ο κύριος λόγος επιχειρηματικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων είναι η βελτίωση της εικόνας της εταιρείας και η πρόωθηση προϊόντων, η αντίληψη της γνώμης των πελατών και η απάντηση σε ερωτήματά τους, η αναζήτηση προσωπικού, η ένταξη του πελάτη στη διαδικασία καινοτομίας και ανάπτυξης προϊόντων, η συνεργασία με το εξωτερικό περιβάλλον και η συνεργασία και δημιουργία γνώσης εντός της επιχείρησης. Στο σημείο αυτό, θα συμφωνήσω με την άποψη ότι οι επιχειρήσεις κάνουν τη λάθος ερώτηση στον κοινωνικό μέσο. Ρωτούν, πώς μπορούμε στην επιχείρησή μας να εκμεταλλευτούμε τα κοινωνικά μέσα? Αυτό είναι λάθος. Η σωστή ερώτηση είναι, πώς τα κοινωνικά μέσα αλλάζουν την κοινωνία και κατά συνέπεια τον τρόπο που επιχειρούμε? Πώς μια επιχείρηση μπορεί να προσαρμοστεί στον κόσμο των κοινωνικών μέσων? Στο διαδίκτυο και στις πηγές μας αναφέρονται διάφορες τακτικές και πρακτικές για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τις επιχειρήσεις. Στόχος όμως της παρούσας διάλεξης είναι να δημιουργήσουμε κάποιες αρχές πάνω στις οποίες θα βασιστεί η χρήση των κοινωνικών μέσων από τη νέα επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσετε και τα καινοτόμα τεχνολογικά, αλλά κυρίως τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα οποία από ορισμένους ακαδημαϊκούς χαρακτηρίζονται και επαναστατικά. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών μέσων διακρίνουμε τα εξής. Πρόκειται για μια επικοινωνία ανοιχτή, όπου πολλοί συνομιλούν με όλους. Για παράδειγμα, όταν η υποστήριξη μιας εταιρείας γίνεται μέσω κοινωνικών δικτύων, την επικοινωνία μεταξύ του υπαλλήλου και του πελάτη την παρακολουθούν ταυτόχρονα όλοι οι χρήστες. Η επικοινωνία είναι γρήγορη. Πολλές φορές μια είδηση διαδίδεται πρώτα στα κοινωνικά δίκτυα και μετά ανακοινώνεται από τα κλασικά μέσα όπως η τηλεόραση. Για παράδειγμα, ένας πελάτης μπορεί να διαδώσει άμεσα ένα παραπονό του για μια εταιρεία.
στα κοινωνικά δίκτυα. Η συμμετοχή μιας εταιρείας στα κοινωνικά μέσα πρέπει να υλοποιηθεί με χαμηλό κόστος. Απλά απαιτούνται εργαλεία που διαθέτει πλέον ο καθένας μας, όπως ένα smartphone και απλές εφαρμογές για τη δημιουργία και ανάρτηση αποδεκτής ποιότητας πολυμεσικού περιεχομένου. Παραδείγματα αποτελούν πολλές μικρές ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα. Στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών μέσων διακρίνουμε 4 πυλώνες κοινωνικών αλλαγών. Ας τους γνωρίσουμε έναν έναν. Διάχυση της εξουσίας και της δύναμης. Αυτοί που κυριαρχούσαν στα κλασικά μέσα, δημοσιογράφοι και διάσημοι, έχουν και τώρα φωνή. Αλλά εξίσου ισχυρή φωνή μπορεί να αποκτήσει περιστασιακά και όποιος χρήστης δημιουργήσει ένα viral video. Και αν η φωνή αυτή είναι ενός πελάτη που δεν εξυπηρετήθηκε σωστά, όπως έχει συμβεί με γνωστές αεροπορικές εταιρείες, τότε αυτό έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στη φήμη της εταιρείας. Το επόμενο είναι η επικράτηση της αμεσότητας και της αυθεντικότητας. Οι συνομιλίες στα κοινωνικά μέσα είναι άμεσες και προσωπικές και διαφέρουν από τις τυπικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες των επιχειρήσεων με ισχυρή ιεραρχία. Η αυθεντικότητα είναι αυτή που έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινότητα. Για παράδειγμα, πολλές μικρές επιχειρήσεις με χειροποίητα είδη δημιουργούν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ως μοντέλα που φορούν τα προϊόντα τους μέλη του άμεσου περιβάλλοντός τους. Ο επόμενος πυλώνας είναι η ενίσχυση της κοινωνικότητας. Υπάρχουν ακαδημαϊκοί που πιστεύουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα καταστρέφουν την κοινωνικότητα και άλλοι που θεωρούν ότι την ενισχύουν. Όταν, για παράδειγμα, επιτρέπουν σε ανθρώπους με ίδια ενδιαφέροντα, πολιτικά, επαγγελματικά, ψυχαγωγικά, από όλα τα σημεία της γης να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η δημιουργία κοινοτήτων πρακτικών, γνωστό με τον αγγλικό όρο Communities of Practice, αναφέρεται σε ομάδες οι οποίες συνεργάζονται με στόχο την ανταλλαγή θεμάτων και πρακτικών σε ένα αντικείμενο. Ο τελευταίος πυλώνας σχετίζεται με τον πλουραλισμό αξιών και απόψεων. Φυσικά, τα κοινωνικά μέσα μπορεί να οδηγήσουν σε δημόσιο λιντσάρισμο και υπόκεινται σε δημαγωγίες, αλλά αυτά ισορροπούν με τη δύναμη των πολλών φωνών. Παραδείγματα λιντσαρίσματος στα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί τελευταία καμπάνια των συντηρητικών στην Αγγλία. Ας δούμε τώρα ένα επιχειρηματική δραστηριότητα με συγκεκριμένες προτάσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα στην προσαρμογή τους αυτή. Σημαντική δραστηριότητα στα κοινωνικά μέσα αποτελεί η διαχείριση της εικόνας της εταιρείας. Εδώ ο στόχος δεν πρέπει να είναι η διαφήμιση. Στο σημείο αυτό η προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρώνεται στη συνδημιουργία της εταιρικής εικόνας με τους νέους καταναλωτές, αξιοποιώντας το περιεχόμενο που δημιουργούν εκείνοι. Η τακτική ονομάζεται καμπάνιες δημιουργίας περιεχομένου από τους χρήστες. Αυτές μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως αυτή του διαγωνισμού σε κοινωνικά μέσα που οργανώνει η επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, οι χρήστες δημιουργούν περιεχόμενο σε σχέση με τα προϊόντα της εταιρείας με μορφή φωτογραφιών και βίντεο. Φυσικά, απαιτείται παρακολούθηση του περιεχομένου και των συναισθημάτων που δημιουργούνται από τους χρήστες. Ο ενεργός συντονισμός, γνωστό ως moderation, των κοινωνικών δικτύων είναι απαραίτητος ώστε να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά σχόλια και να εξομαλυνθούν κρίσεις που μπορούν να εξαπλωθούν ως ιός. Από τη γνωστή λέξη ιός, virus στα αγγλικά, προέρχεται και η λέξη viral που χρησιμοποιείται όταν το περιεχόμενο ή η είδηση διαδίδεται αστραπιές στα κοινωνικά μέσα. Ως επιχείρηση, συνίσταται να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε αρνητικά σχόλια άμεσα με κατανόηση και συζήτηση. Σε σχέση με την έρευνα αγοράς από μια επιχείρηση, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αποτελέσουν πηγή γνώσης. Ο αγγλικός όρος social listening αποδεικνύει ότι ακούγοντας τα κοινωνικά δίκτυα και αναλύοντας το δημόσιο περιεχόμενό τους, μπορείτε να μάθετε τι συζητιέται γύρω από θέματα που αφορούν γενικότερα την εταιρεία σας, ακόμα και για την ίδια την εταιρεία σας και τα προϊόντα σας. Σας επιτρέπει να αποκτήσετε σημαντική γνώση για τη γνώμη των πελατών σας. Υπάρχουν εργαλεία και λογισμικό ως υπηρεσία που συγκεντρώνουν τα δημοσιεύματα κοινωνικών δικτύων και τα αναλύουν ως προς διάφορους παράγοντες, για παράδειγμα ως προς τα συναισθήματα των χρηστών σε θετικά και αρνητικά. Η αναγνώριση του κλίματος σε σχέση με τα θέματά σας σας κάνει να αποφεύγετε κακοτοπιές. Μια σημαντική επιχειρηματική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται τα κοινωνικά μέσα είναι η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Το παραδοσιακό μοντέλο διαχείρισης των σχέσεων αυτών θεωρεί ότι οι πελάτες είναι παθητικοί και ανταποκρίνονται στις ενέργειες της εταιρείας σας μόνο με την αγορά του προϊόντος. Στο μοντέλο που ονομάζεται Social CRM, οι πελάτες θεωρούνται ενεργοί συμμετέχοντες στη σχέση με την εταιρεία, η οποία τους παρέχει ευκαιρίες ώστε να υπάρξουν ουσιαστικοί δεσμοί μεταξύ τους.
Φυσικά, η ένταση της ενασχόλησης του πελάτη με την εταιρεία μπορεί να είναι μικρή, όπως ένα like στη σελίδα της εταιρείας σας στα κοινωνικά δίκτυα, έως πολύ έντονη, όπως η συγγραφή μιας κριτικής ή η δημιουργία βίντεο που να δείχνουν τη χρήση του προϊόντος σας. Βέβαια, ακόμα και η μικρή ενασχόληση είναι πολύ σημαντική για εταιρείες που δεν έχουν άμεση επαφή με τον τελικό καταναλωτή, όπως η παραγωγή προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, γνωστά ως Fast Moving Consumer Goods, που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω εμπόρων διανυκής. Με τον όρο Social Commerce αναφερόμαστε στις συναλλαγές που εκτελούνται ή επηρεάζονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Η παρουσία της εταιρείας σας στα κοινωνικά μέσα σας βοηθά να κερδίσετε την αναγνώριση των τελικών καταναλωτών σας, μια διαδικασία που έχει τον αγγλικό όρο Lead Generation. Επίσης, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τη γνώμη άλλων στην απόφασή τους για μια αγορά. Ακόμα εταιρείες που εμπιστεύονται τις αγορές τους σε άλλες εταιρείες που συμμετέχουν ως ομότιμοι στην ίδια κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι συνήθως κυριαρχεί η έκφραση «Tell, don't sell» στα κοινωνικά δίκτυα, όλο και περισσότεροι πολιτές αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για να έρθουν σε επαφή με τους μελλοντικούς πελάτες τους. Ο όρος που αναφέρεται στην τάση αυτή είναι κοινωνικές πωλήσεις, στα αγγλικά social selling. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να βοηθήσουν μια επιχείρηση στη βελτίωση των προϊόντων και στην κοινοτομία. Υπάρχουν παραδείγματα κοινοτήτων χρηστών που με τις δημοσιεύσεις τους, την κριτική τους και την απάντηση σε ερωτηματολόγια βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα προϊόντα τους. Επίσης, επιχειρήσεις που μέσω πληθωπορισμού, το γνωστό crowdsourcing, βοηθήθηκαν από την κοινότητα των πελατών τους στο σχεδιασμό νέων προϊόντων. Τέλος, σημαντική είναι και η συνεισφορά των κοινωνικών δικτύων στη δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό της και στην έκφραση των μελών της. Επίσης, στην επικοινωνία και συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, όπως οι προμηθευτές ή άλλοι οργανισμοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν στην εκπαίδευση των μελών της επιχείρησης, ιδίως από τη συμμετοχή σε κοινότητες κοινών πρακτικών γνωστών με τον αγγλικό όρο Communities of Practice. Στη γενική μορφή της διαδικασίας marketing μέσω κοινωνικών δικτύων θα έρθουμε τώρα. Το πρώτο στάδιο σχετίζεται με την απόκτηση θαυμαστών στις σελίδες κοινωνικών δικτύων της εταιρείας, ώστε να μπορούν να γνωρίσουν την εταιρεία σας και να λαμβάνουν τις δημοσιεύσεις για τα προϊόντα σας. Όλοι ξεκινάμε από τον κύκλο των φίλων μας και από την προώθηση της σελίδας μας μέσω email στους πελάτες μας. Επίσης, από την αναφορά της σε όλα τα υπόλοιπα μέσα marketing, ψηφιακά και μη που διαθέτει. Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με την ανασχόληση των θαυμαστών σας με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα κοινωνικά μέσα. Εσείς πρέπει να ξεκινήσετε τη συζήτηση δημοσιεύοντας ενδιαφέρον περιεχόμενο ώστε να προκαλέσετε την ενασχόληση των πελατών σας. Η ενασχόληση, όπως είπαμε, μπορεί να είναι χαμηλής έντασης από ένα like και μπορεί να φτάσει σε ισχυρά επίπεδα όπως η δημιουργία περιεχομένου από τους ίδιους τους πελάτες σας. Στο επόμενο στάδιο έχουμε τη διερεύνηση της επίδρασης της επιχείρησης. Στο στάδιο αυτό οι αρχικοί θαυμαστές σας θα μοιραστούν το περιεχόμενο που σχετίζεται με την εταιρεία σας με τους φίλους. Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε μια κοινότητα χρηστών γύρω από την εταιρεία σας, την οποία όμως πρέπει να συντηρήσετε. Ανάλογα με το είδος της εταιρείας, τα κίνητρα προς την κοινότητά σας μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως η παροχή πληροφοριών για νέες κυκλοφορίες, ειδικές προσφορές και δωρεάν παροχή προϊόντων. Φυσικά, η ενίσχυση της εικόνας εταιρείας αναμένεται να οδηγήσει και στη γενικότερη βελτίωση των πωλήσεων. Πάμε τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνετε πριν χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά μέσα για επιχειρηματικούς σκοπούς. Αρχικά, όπως πάντα, πρέπει να έχετε ένα πλάνο για τη χρήση. Στη συνέχεια, πρέπει να συμμετέχετε στα κοινωνικά μέσα και να παρακολουθήσετε τις τρέχουσες συζητήσεις στον κλάδο σας. Μετά, θα πρέπει να θέσετε συγκεκριμένους στόχους. Στη συνέχεια, να αναλύσετε την αγορά σας, την τεχνολογία, το κόστος και το όφελος επένδυσής σας στα κοινωνικά μέσα. Αν αποφασίσετε να προχωρήσετε στην υλοποίηση, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια σχετική ομάδα. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να δημιουργεί το περιεχόμενο, να υπάρχει κάποιος που να ελέγχει τα κείμενα πριν δημοσιευθούν, επίσης θα πρέπει να τους έχετε δώσει σαφείς οδηγίες. Να μην ξεχάσετε να δημιουργήσετε συγκεκριμένη πολιτική για τους χρήστες που γράφουν στους δικούς σας χώρους. Τέλος, θα πρέπει να έχετε διαδικασία για να χειριστείτε τις κρίσεις που αναφέραμε προηγουμένως. Το επόμενο στάδιο. Πρέπει να ξεκινήσετε τη συζήτηση. Και τέλος, πρέπει να μετρήσετε, όπως πάντα, και στη συνέχεια να βελτιώσετε την παρουσίαση. Τέλος, αν μου επιτρέπετε, ορισμένες συμβουλές για την παρουσία σας στα κοινωνικά μέσα. Να είστε ενεργοί.
να είστε ταπεινοί, να είστε επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα διατηρείτε μια πιο ανεπίσημη συμπεριφορά. Πάνω απ' όλα, να είστε ειλικρινείς.